Περισσότερα από 60 προσωπικά αντικείμενα προσφύγων από περιοχέ τη Μικρά Ασία εκτίθενται στην περιοδική έκθεση στο Μουσείο τη Πόλη του Βόλου με τίτλο Από την Πατρίδα Τεκμήρια και Μνήμε. Τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων Εγκλεζονήσι και Ιώνε αλλά και του Συλλόγου Καπαδοκών παρουσιάζουν αντικείμενα τεκμήρια που οι πρόγονοι του κατάφεραν και έσωσαν από την Μικρασιατική καταστροφή. Ερχόμενο ένα άνθρωπο εδώ τη Πόλη του Βόλου και Επισκέπτης. μπορεί να δει πάρα πολλά κοιμήλια τα οποία έχουν έρθει εννοείται από τη Μικρά Ασία, από την Πατρίδα, ερχόμενοι πρόσφυγε εδώ στι δύο φάσει είτε τη καταστροφή είτε τη ανταλλαγή των πληθυσμών. Κουβάλισαν ό,τι πιο πολύτιμο είχε ο καθένα να κουβαλήσει, κυρίω εικόνε πέρα από χρήματα και χρυσαφικά και κάποια προσωπικά αντικείμενα και ό,τι μπορούσε τέλο πάντων μέσα στο μεγάλο χαμό. Εκτό από προσωπικά αντικείμενα, η έκθεση παρουσιάζει και προφορικέ μαρτυρίε των απογόνων των προσφύγων. Οι πρόσφυγε πρώτη γενιά και τα παιδιά που γεννήθηκαν εδώ στι αρχέ του αιώνα μετά τον ερχομό. Έχουν πάρα πολλέ ζωντανέ ιστορίε να διηγηθούν. Βέβαια, τώρα έχουν απομείνει πάρα πολύ λίγοι. Εμεί είμαστε εννοείται η τρίτη γενιά προ τέταρτη. Και, αλλά έχουμε μνήμε από του γονεί μα και του παππούδε μα, του οποίου προλάβαμε ευτυχώ και ζήσαμε. Κάθε αντικείμενο στην έκθεση κρύβει και μια προσωπική ιστορία μικρασιάτη πρόσφυγα. Όπω το φόρεμα τη γιαγιά του κυρίου Χριστοφορίδη, το οποίο μέχρι και σήμερα, 150 χρόνια μετά, διασώζεται σε άριστη κατάσταση. Σε εκείνη την εποχή στην Καπαδοκία, όλε οι κυρίε που ήταν σε ηλικία γάμου έφτιαχναν μια καλή φορεσιά, την οποία κεντούσαν είτε οι ίδιε το χέρι, είτε κάποια κεντίστρα τη περιοχή για να την έχουν για καλή, για νηφικό και για τις μόνιμες εμφανίσεις, τις καλές, τις επίσημες και όχι για να πλένουν πιάτα και ρούχα καθημερινά. Αυτή η φορεσιά ανήκει στην πρώτη γυναίκα του παππού μου, την Ειρήνη, η οποία ήρθε με το καράβι με τον παππού με τρία παιδιά. Μέσα στο καράβι πέθανε η γιαγιά αυτή μαζί με τα δύο παιδιά και ο παππούς μου παρέμεινε εδώ Μόνο με ένα παιδί. Αυτή η φορεσιά τώρα είναι πάρα πολύ περίτεχνη για τα δεδομένα της εποχής, για το, για το μέρος από που προήλθε την Καπαδοκία. Δεν είναι από κάποιο κοσμο, κοσμοπολίτικη πόλη στα παράλια, είναι από ένα χωριό της Καπαδοκίας, όπου όλοι έχουμε το νου μας τους χωριάτες. Κι όμως αυτό το, αυτή η φορεσιά δείχνει πόσο Υψηλογού το είχαν τέλο πάντων. Η σημασία τη έκθεση για τον κύριο Χριστοφορίδη αλλά και για κάθε μικρασιάτη απόγονο είναι μεγάλη, γιατί με αυτόν τον τρόπο ακούγεται ένα βαρισίμαντο κομμάτι τη ιστορία. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία που γίνανε τώρα τα 100 χρόνια από την καταστροφή. Βέβαια, η καταστροφή δεν ήταν ευτυχή συγκυρία, αλλά τα 100 χρόνια είναι μια ευτυχή συγκυρία για να μάθει ο πολλή ο κόσμο που δεν έχει καταγωγή, δεν έλκει καμία καταγωγή από την μικρασία, να μάθει ένα κομμάτι τη ιστορία το οποίο δυστυχώ δεν το διδασκόμαστε στο σχολείο. Ελπίζω να συνεχίσει και να γίνονται εκθέσει, αλλά και να γίνονται αναφορέ στην ιστορία τη ευρύτερη Μικρά Ασία, όπου είναι η κοιτίδα του, του ελληνισμού. Και όταν λέμε Μικρά Ασία, και τον πόντο μέσα. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τι 26 Μαρτίου.